Καλώς ήρθατε, λοιπόν. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε σήμερα εδώ να μου παρουσιάσετε το πολύ ωραίο σας project. Είναι ένας θεσμός τον οποίο τον πιστεύω πάρα πολύ και φροντίζουμε να τον υποστηρίξουμε με κάθε τρόπο. Και ήθελα να μου πείτε λίγο τι έχετε κάνει και πώς πιστεύετε ότι πρέπει να ενισχύσουμε τον θεσμό περαιτέρω και κυρίως τι εμπειρίες αποκομίσατε και πώς άλλαξε αυτή η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό την άποψή σας γενικά για τα ζητήματα της επιχειρηματικότητας. Είναι μεγάλη μας τιμή που είστε μέντορας, κύριε Πρωθυπουργέ, και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε εκ μέρους. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε και των προτέρων που μας δεχτήκατε εδώ σήμερα. Όσον αφορά την ιδέα μας για την επιχείρηση, αυτή γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 από 4 μαθητές της τότε Α' Λυκείου. Mm-hmm. Υλοποιήσαμε λοιπόν το όραμά μας, ένα μουσείο το οποίο εκθέτει τις διάφορες πανδημίες που επηρέασαν την ανθρωπότητα ανά τους αιώνες. Γεια σας και από μένα. Ονομάζομαι Καβαρνού Ευθυμία και είμαι αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλος και αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το 2022 η ομάδα μας μεγάλωσε και η αρχική ιδέα αναδιαμορφώθηκε και εξελίχθηκε για να αξιοποιηθεί στα πλαίσια του διαγωνισμού εικονική επιχείρηση. Με την έξαρση της πανδημίας γεννήθηκε μια μεγάλη δυσπιστία για την ύπαρξή της και αυτό ακριβώς είναι το κυριότερο πρόβλημα που θα θέλαμε να εξαλείψουμε. Αυτό λοιπόν θα γίνει μόνο μέσα από τη γνώση και την ιστορία που προσφέρει το μουσείο μας. Και τώρα λοιπόν θα σας δείξουμε ένα βίντεο για να κατανοήσετε καλύτερα την ιδέα που έχουμε. Καλησπέρα, ονομάζομαι Κωσίδη Σωτηρία. Είμαι η Διευθύνουσα Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Και όσον αφορά την τοποθεσία του μουσείου, αποφασίστηκε να γίνει στην Ελευσίνα, η οποία επιλέχθηκε ανάμεσα από πολλές, με γνώμονα τον πολιτιστικό χαρακτήρα του μουσείου και όχι το καθαρό οικονομικό όφελος που θα είχαμε, εάν τοποθετούσαμε κάπου στο κέντρο της Αθήνας, για παράδειγμα. Δεδομένου ότι η Ελευσίνα είναι ιστορικά πολύ σημαντική πόλη, αλλά και επηρεασμένη από το γεγονός ότι είναι πολιτιστική πρωτεύουσα του 2023, θεωρήσαμε ότι είναι ιδανική για τη στέγαση του μουσείου μας. Ενώ παράλληλα, μέσω των υπηρεσιών που παρέχει, βοηθάει στην ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και της τοπικής οικονομίας. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ ονομάζομαι Σημάκος Νίκος και είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και θα σας μιλήσω για το κτίριο και το σκοπό που έχει στην επιχείρησή μας. Όταν σχεδιάζαμε και διαμορφώναμε το χώρο που θα στεγάζει την επιχείρησή μας, θέλαμε να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο θα έχει πολλές χρήσεις και θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην τεχνολογία, έτσι ώστε να δημιουργήσει στον επισκέπτη μια εμπειρία πιο διαδραστική και πιο ζωντανή. Έτσι λοιπόν, εκτός από τις κλασικές δομές που έχουν όλα σχεδόν τα μουσεία πλέον, όπως είναι η εκθεσιακή μας χώρη, η καφετέρια και το κατάστημα αναμνηστικών, δημιουργήσαμε και διαφορετικούς χώρους που βελτιώνουν την εμπειρία του επισκέπτη. Αρχικά, ένας και ο πιο σημαντικός θεωρώ από αυτούς είναι η αίθουσα, όπως είδατε και στο βίντεο, που περιέχει μηχανήματα εικονικής πραγματικότητας, στα οποία ο επισκέπτης μπορεί να βυθιστεί σε μια τελείως διαφορετική εποχή και να ζήσει την ιστορία των πανδημιών με τεράστια λεπτομέρεια και ζωντάνια. Επιπλέον, διαθέτει το μουσείο μας ένα μεγάλο χώρο προβολών, μια αίθουσα προβολής, τύπου κινηματογράφου, στην οποία μπορούν να γίνονται διάφορες παρουσιάσεις και συσκέψεις. Εκτός από αυτό, η βιβλιοθήκη μας είναι εξειδικευμένη στις πανδημίες
και στις επιστήμες υγείας γενικότερα. Και ο χώρος που παρέχουμε για την ανάγνωση βιβλίων είναι άνετος και μεγάλος. Τέλος, και, αλλά λιγόχι λιγότερο σημαντικά, διαθέτουμε ένα εργαστήριο φυσικών επιστημών, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή έρευνας και για να γίνονται πειράματα. Έτσι λοιπόν, έχοντας όλες αυτές τις παροχές και έχοντας δώσει τόσο μεγάλη έμφαση στην τεχνολογία, δημιουργούνται στην επιχείρησή μας δύο χαρακτήρες. Εκτός από τον πρώτο και βασικό, δηλαδή τη λειτουργία του ως μουσείο πανδημιών, δημιουργείται και ένας δεύτερος χαρακτήρας, ο οποίος είναι η λειτουργία του ως ένα πολιτιστικό κέντρο. Και έτσι, έχοντας μιλήσει για τον πολιτιστικό του χαρακτήρα, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι πρώτο μας στόχος δεν είναι το κέρδος. Και έτσι, για τα οικονομικά, θα σας μιλήσει ο συνάδελφός μου, ο Νεοκλής, ο οποίος είναι και ειδικός στον τομέα. Σας ευχαριστώ. Εγώ είμαι ο Νεοκλής Τζινιέρης. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και υπεύθυνος για τη διαχείριση των οικονομικών πόρων της επιχείρησης. Αρχικά, ήθελα να τονίσω ότι αυτή η διάπλαση του έργου θα είναι πολύ πιθανό. Θα δημιουργηθεί μάλλον το έργο από κρατικές επιχορηγήσεις ή και ιδιωτικές και έτσι θα συντηρείται. Τα έσοδα που θα έχει το μουσείο από τους επισκέπτες θα διατεθούν για έρευνα πάνω στις πανδημίες και για καλυτέρευση της εμπειρίας των επισκεπτών. Μάλιστα, στο μέλλον στοχεύουμε το μουσείο μας να είναι κέντρο συμβουλευτικής ή και ενημέρωσης για νέα εμβόλια, νέα φάρμακα και τα καινούργια ιατρικά επιτεύγματα. Τα έσοδα, ωστόσο, μπορούν να αυξηθούν με την ενοικίαση των διαφόρων χώρων, όπως είναι αυτός του εργαστηρίου ή της αίθουσας προβολών. Τέλος, το μουσείο θα είναι πάντα επίκαιρο, με σκοπό προφανώς να αυξηθεί η επισκεψιμότητά του, άρα θα μεγιστοποιηθεί το κέρδος, έτσι η φιλοξενία δράσεων για την ενημέρωση του κοινού θα είναι πάρα πολύ πιο εύκολη. Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή με έναν άνθρωπο ο οποίος βοηθά πάρα πολύ στην ενημέρωση και στην προώθηση τρόπων αντιμετώπισης των πανδημιών, ο οποίος είναι ο Bill Gates, μέσω του Gates Foundation. Αυτή ήταν η παρουσίαση της επιχείρησής μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι τα καταφέρατε μια χαρά με την κατανομή των ρόλων σας και όπως σας είπα, ένα από τα σημαντικά πράγματα τα οποία μαθαίνει κανείς δημιουργώντας μια εικονική επιχείρηση είναι ακριβώς αυτή η λογική ότι μια επιχείρηση είναι μια ομάδα στην οποία ο καθένας πρέπει να κάνει τη δουλειά του, αλλά όλοι μαζί πρέπει και να συνεργάζονται. Και βρήκα ενδιαφέρον το γεγονός ότι επιλέξατε ένα project το οποίο, όπως είπες σωστά, δεν αποσκοπεί στο κέρδος, γιατί δεν είναι όλες οι επιχειρήσεις, επί της αρχής επιχειρήσεις που έχουν ως χαρακτήρα το κέρδος και προφανώς μια τέτοια ιδέα για να υλοποιηθεί. Σωστά είπες, χρειάζεται να μπορεί να εξασφαλίσει από κάπου το αρχικό κεφάλαιο. Πάντα μια επιχείρηση, τι είναι να το σκεφτεί κανείς απλά, είναι πού θα βρω τους πόρους για να το κατασκευάσω και πού θα βρω τους πόρους για να το συντηρήσω. Και τι χρηματοδότηση θα μπορώ να έχω για να το κατασκευάσω. Και αν η χρηματοδότηση είναι χρήματα τα οποία πρέπει να τα επιστρέψω με κάποιο τρόπο, ένα δάνειο, ας το πούμε, ή μετοχές οι οποίες θα αποδώσουν κάποια στιγμή υπεραξία, ή αν η χρηματοδότηση είναι κάποιας μορφής κρατικό χρήμα, μια μορφή επιδότηση δηλαδή, το οποίο σημαίνει ότι το παίρνω, το αξιοποιώ και στην συνέχεια αναλαμβάνω δέσμευση απέναντι σε αυτό που μου το δίνει να υλοποιήσω αυτό για το οποίο έχω συμφωνήσει και στη συνέχεια το διαχειρίζομαι. Και βέβαια, σωστά επισημάνατε ότι και η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια έχει τη δικιά της ξεχωριστή σημασία, όπως και οι χορηγίες του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή φαρμακευτικές εταιρείες, εταιρείες παραγωγής εμβολίων, θα έπρεπε να ήταν οι πρώτες οι οποίες θα έπρεπε να ενδιαφέρονται να έχουν με κάποιο τρόπο το όνομά τους ταυτισμένο με τέτοια προσπάθεια, το οποίο δεν είναι και κατά ανάγκη κακό. Γιατί μερικές φορές λέμε πολύ ωραία, μήπως μια χορηγία με κάποιο τρόπο θεωρήσει ότι η εταιρεία αποκομίζει κάποιο ιδιαίτερο όφελος ή κάποια προβολή. Να ρωτήσω λίγο τους καθηγητές σας και τον διευθυντή της σχολείου πώς βίωσαν την εμπειρία του Junior Achievement. Τώρα αυτή τη φορά έχουμε πιο παραγωγική, πιο όμορφη. Έχουμε ξανασυμμετάσχει άλλες δύο φορές. Ναι. Την πρώτη φορά ήταν ένα πάλι πολύ πολιτισμικό. Γενικά δεν στοχεύουμε σε πολύ profitable επιχειρήσεις από την αρχή. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και
η γραμμή που περνάμε οι καθηγητές, δεν ξέρω. Ήταν ένας πολυπολιτισμικός χώρος, όπου κάθε τρεις μήνες άλλαζε θεματική ανάλογα με τη χώρα και χωριζόταν, ήταν ένας κυκλικός χώρος που χωριζόταν σε χώρο κινηματογράφου, χώρο εστιατόριο, εκθέσεις πάνω σε συγκεκριμένη χώρα. Δηλαδή θα μπορούσαν να έρθει κόσμος και να δοκιμάσει κινέζικο φαγητό, να δει μια κινέζικη ταινία, να δει μια έκθεση ζωγραφικής κινέζικη. Ήταν η πρώτη ιδέα αυτή. Και η επόμενη ιδέα πάλι ήταν πάλι πολιτιστικός ο στόχος, ήταν μια πλατφόρμα όπου θα μπορούμε να προμηθεύουμε εταιρείες, είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές, με υλικό για τις εταιρείες τους, για στελέχη που θα έχουν σχέση με προγράμματα, σεμινάρια κτλ. Η εμπειρία είναι αξέχαστη, γι' αυτό και την επαναλάβαμε και τρίτη φορά μετά τον κορονοϊό, σταματήσαμε μέσα στον κορονοϊό, γιατί δεν μας άρεσε αυτός ο ψυχρός τρόπος, έγινε η έκθεση μέσω, έγινε online, και εγώ τουλάχιστον το σταμάτησα αυτό, δηλαδή δεν με ενδιέφερε να γίνει έτσι, ήθελα την προσωπική επαφή με τα παιδιά, και η ιδέα έγινε μέσα σε ένα πρόγραμμα Erasmus, αυτή η ιδέα που ήταν πάλι με θέμα επιχειρηματικότητας. Ήταν Young Entrepreneurs Discovering Cultural Heritage, ο τίτλος, με άλλες τέσσερις χώρες. Και τα παιδιά σε μια παρουσίαση που κάναμε online έβγαλαν αυτή την ιδέα μπροστά. Δεν συνεχίστηκε, ήταν κάτι πολύ στιγμιαίο και ανοίγοντας τη φετινή χρονιά σκέφτηκα να τη συνεχίσουμε αυτό. Έτσι συνεχίστηκε και λίγο-λίγο με brainstorming, με την πολύ μεγάλη βοήθεια εδώ των μεντόρων μας, της κυρίας Γιαννέτου, της κυρίας Αραβαντινού, προχώρησε γιατί κάπου, καταλαβαίνετε, δεν έχουμε τις γνώσεις για να προχωρήσουμε μια επιχείρηση σε πολύ δυνατό σημείο και το ένα μετά άλλο έφερε έναν ενθουσιασμό και όταν βέβαια μάθαμε ότι θα ήσασταν κι εσείς inspirational mentors, εκεί πια απογειώθηκε. Απογειώθηκε η δυνατότητα και η προσπάθεια. Να σας πω καταρχάς πόσο χαίρομαι που οι καθηγητές, εσείς ως διευθυντής, αλλά και οι συνεργάτες σας έχουν αγκαλιάσει όλες αυτές τις δράσεις εξωστρέφειας και καινοτομίας που αναπτύσσονται σήμερα στη δημόσια εκπαίδευση. Και πιστεύω ότι αν κάτι έχουμε καταφέρει ως κυβέρνηση αυτά τα 4 χρόνια είναι να απελευθερώσουμε τα σχολεία και να δώσουμε στο στελεχειακό δυναμικό της εκπαίδευσης την δυνατότητα ακριβώς να μπορείτε να καινοτομείτε, να πειραματίζεστε και να άρχεστε σε επαφή με μια σειρά από πρωτοβουλίες που στοχεύουν στο να κάνουν το σχολείο βασικά πιο ενδιαφέρον. Πέρα από την κλασική του υποχρέωση, η ίδια η εκπαίδευση αλλάζει, γίνεται πιο βιωματική, ο κόσμος μας γίνεται όλο ένα και πιο περίπλοκος. Το εγχειρίδιο του σχολείου δεν μπορεί πάντα να παρακολουθήσει την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η γνώση, το οποίο σημαίνει ότι μέσα από το σχολείο έχουμε μια υποχρέωση να μπορούμε να σας φέρνουμε σε επαφή όχι μόνο με αυτή τη γνώση η οποία αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, αλλά να σας πρικίσουμε και με δεξιότητες οι οποίες θα είναι εξαιρετικά απαραίτητες ανεξαρτήτως του τι θα επιλέξετε να κάνετε στη ζωή σας. Και αυτές οι δεξιότητες, αυτό το οποίο αποκαλούμε soft skills, πολλά από τα οποία τα διδάσκεστε μέσα από το Junior Achievement, θα έχουν ξεχωριστή σημασία σε έναν κόσμο που ολοένα και περισσότερα πράγματα θα μπορούν να τα κάνουν οι μηχανές, οι υπολογιστές ή η τεχνητή νοημοσύνη για εμάς. Στο σχολείο έχει υποχρέωση αυτά τα ερωτήματα και αυτά τα θέματα τουλάχιστον αν μη τι άλλο να τα θέτει και να προετοιμάζει τη δικιά σας τη γενιά για το τι θα συναντήσετε. Αλλά με αισιοδοξία, γιατί είναι ένας ωραίος κόσμος αυτός που ανοίγεται παρά τις μεγάλες δυσκολίες, αλλά και να σας θέσει αντιμέτωπους και με τις ευθύνες σας ως ενεργοί πολίτες. Διότι αυτό το οποίο κάνετε, ας πούμε, είναι ένα project το οποίο είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Δεν είναι ένα project με σκοπό το κέρδος. Έχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα. Και η δικιά σας συμμετοχή, εσείς θα χτίσετε τον κόσμο της δικιάς σας, της γενιάς, δεν εξαντλείται μόνο στο να συμμετέχετε, ας πούμε, στις εκλογές κάθε 4 χρόνια. Αυτό είναι το ελάχιστο το οποίο κάνει ο ενεργός πολίτης. Νομίζω ότι από τη δικιά σας τη γενιά περιμένουμε πολλά περισσότερα. Να είστε στην πρώτη γραμμή
να μας πιέσετε, ας πούμε, για δράσεις που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή. Ζητήματα τα οποία μας απασχολούν πάρα πολύ, αλλά θα απασχολήσουν πολύ περισσότερο τη δικιά σας τη γενιά από ότι τη δικιά μας. Όλα αυτά λοιπόν είναι ερεθίσματα τα οποία το σχολείο πρέπει να μπορεί να σας τα δώσει. Και χαίρομαι ιδιαίτερα και πραγματικά το εννοώ που έχουμε τόσους άξιους εκπαιδευτικούς που πραγματικά όλες αυτές τις δράσεις και τα εργαλεία που προσφέρουμε πια ως πολιτεία, το άνοιγμα με μη κερδοσκοπικές οργανώσεις όπως το Junior Achievement, αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει πριν από 10 χρόνια. Θα υπήρχε τείχος. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Δηλαδή θα λέγανε τι είναι αυτά, επιχειρηματικότητα στα σχολεία, Παναγία μου, το κέρδος όλων των ειδών της σαχλαμάρες. Επιτρέψτε μου τη χρήση αυτής της λέξης. Τώρα όλα αυτά τα στερεότυπα αρχίζουν και σπάνε. Και όσο βλέπουμε ότι εσείς αγκαλιάζετε αυτές τις πρωτοβουλίες, οι ίδιοι μαθητές τις αγκαλιάζουν, τόσο έχουμε κάθε λόγο εμείς ως πολιτεία να τις αναπτύσσουμε. Είτε είναι Junior Achievement, είτε είναι ρομποτική, είτε είναι Model UN, είτε είναι Erasmus. Τόσες ευκαιρίες υπάρχουν πια για να έρθετε και σε επαφή και με έναν κόσμο ο οποίος είναι συναρπαστικός, περίπλοκος, αλλά μας υπενθυμίζει ότι δεν είμαστε εμείς το κέντρο του κόσμου, όσο και αν αγαπάμε την πόλη μας ή τη χώρα μας. Οπότε, πράγματι, μόνο θερμά συγχαρητήρια για αυτό το οποίο θέλετε να κάνετε. Οπότε και πάλι να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας. Έτσι το χάρηκα πολύ να πω στην ομάδα του Junior Achievement ότι ξέρουν ότι μπορούν να έχουν πάντα δικό μου χρόνο διαθέσιμο για να βοηθάω με οποιοδήποτε τρόπο για να μεταφέρω τις όποιες εμπειρίες μου σε εσάς, με την ελπίδα ότι μπορεί κάτι από αυτά που σας είπα να σας είναι έστω και αμυδρά χρήσιμο, και να σας συγχαρώ και πάλι που βρίσκετε το χρόνο, γιατί ξέρω δεν είναι εύκολο. Είστε τάξη τώρα όλη Τρίτη. Τρίτη Δευτέρα. Έχετε να δώσετε εξετάσεις, το μυαλό σας είναι πυγμένο, φαντάζομαι, μέχρι εδώ. Δεν έχετε χρόνο κατά ανάγκη για τα σπορ που θέλετε, και όμως βρήκατε χρόνο να κάνετε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάντα επιτυχίες. Να είστε καλά.